Τη γενική του συνέλευση πραγματοποιούν σήμερα τα μέλη του Σωματείου Ραδιοτεξικό με κυρίαρχο θέμα τον απολογισμό με λεπτομέρειες, όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος κ. Κίνας, καθώς τις πρόσφατες αρχαιρεσίες δεν ολοκληρώθηκε, ενώ θα συζητηθούν και τα θέματα που αφορούν το νομοσχέδιο του κλάδου, με το οποίο, όπως μας δηλώθηκε, συμφωνούν τα σωματεία της περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά τώρα την αύξηση των αδειών, ο κ. Κίνας ξεκαθαρίζει ότι με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο και τον χαρακτήρα του εποχικού επαγγέλματος, οι νέες άδειες δεν είναι δυνατόν να δοθούν, ενώ σε ό,τι αφορά το επίπεδο υπηρεσιών, επισημαίνει ότι υπάρχει μέλημνα και συνεχώς αναβαθμίζεται ο στόλος. Σήμερα το μεσημέρι στις 3 είναι η τακτική γενική συνέλευση η χρονιά που θα γίνει. Να γίνει ένας διοικητικός απολογισμός, το τι έγινε και για τον προηγούμενο. Άσχετα να γίνανε οι εκλογές, ήταν πολύ μικρός ο υπολογισμός που έγινε. Τώρα θα γίνει ολόκληρο για τη χρονιά που πέρασε. Τι, με ποιους μιλήσαμε, τι κάναμε, τι πετύχαμε, πού αποτύχαμε. Και σχεδιασμός από τα μέλη, τα προτάσεις για την καινούργια χρονιά, θα γίνει και ο οικονομικός απολογισμός. Mm-hmm. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν. Πού αποτύχατε? Μάλλον δεν αποτύχαμε. Από τη στιγμή θα μας το πούνε οι συνάδελφοι, αλλά αν κρίνω από τις εκλογές προς εμένα και προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν σκεφτείτε ότι όλα τα μέλη επανεκλέγηκαν, σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί. Ότι έχετε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σας. Ωστόσο, λειτουργείτε μια. Αν είναι κάτι, θα μας το πούνε. Ωστόσο, λειτουργείτε μια εταιρεία επί της ουσίας, έτσι δεν είναι? Πέραν των συνδικαλιστικών. Σήμερα είναι καθαρά του ραδιοταξί. Μάλιστα. Του συνδέσμου ιδιοκτητών ταξικό, είναι το συνδικαλιστικό κομμάτι. Αν το συνδικαλιστικό κομμάτι. Το εταιρικό κομμάτι. Επιχειρησιακό. Το επιχειρησιακό είναι η εταιρεία που θα γίνει σε ένα μήνα περίπου. Θα γίνει της εταιρείας. Mm. Που εκεί είναι ο κ. Τσιγαράς και ο κ. Στρακώσας αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές. Μαζί είμαστε όλοι, ναι, απλά είναι υπεύθυνες. Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, όργανο. Άλλος θεσμός, άλλη. Απλά σήμερα είναι το συνδικαλιστικό κομμάτι. Το συνδικαλιστικό κομμάτι. Να έρθουμε λοιπόν στα συνδικαλιστικά θέματα. Τι επιδιώξετε τον προηγούμενο χρόνο και το πετύχατε, και ποια εξακολουθούν να είναι τα αιτήματα που προφανώς θα τα φέρετε στο νέο πρόγραμμα δράσης? Πιστεύω ότι πετύχαμε βασικά δημόσιες σχέσεις έξω να είναι με όλες τις αρχές να είναι άψογες όπως και είναι. Να είμαστε πάντα δίπλα στον κόσμο. Χρειαστεί ανά πάσα στιγμή να είμαστε εκεί, να εξυπηρετούμε όσο καλύτερα γίνεται τους πελάτες και τους τουρίστες. Οτιδήποτε συμβεί, να είμαστε παρόντες. Και πιστεύω ότι είμαστε. Από εκεί και πέρα, συνδικαλιστικά, στο γενικό κομμάτι, είχαμε ακόμα και συνάντηση με την Υφυπουργό, την κ. Παπανάτσιου, στα γραφεία επάνω, στο Υπουργείο. Κάναμε αρκετά πράγματα. Έχουμε βγει. Για ποιο θέμα ήταν η συνάντηση? Ήταν το θέμα για το. Για ένα άλλο κομμάτι. Είναι οι προτάσεις οι οποίες γίνονται για την εξέλιξη όλων των ενοικιαζόμενων αυτοκίνητων με ιδιωτικό, με οδηγό, όπως λέμε Uber, όλα αυτά. Mm-hmm. Όλα αυτά που βλέπετε γίνονται στην τηλεόραση, στα αθηναϊκά κανάλια, γίνονται μετά από ενέργειες που έχουν γίνει και περιφερειακά, και ήμασταν και εμείς ένα κομμάτι από αυτούς οι οποίοι πιέσαμε και κάναμε συναντήσεις μέσω του βουλευτή μας και πάνω και κάναμε τις συναντήσεις και προωθήσαμε σκέψεις και κομμάτια πάνω σε αυτό που γίνεται. Και μάλιστα περιμένουμε μέσα στο μήνα αυτό να μπει και το νομοσχέδιο στη Βουλή. Ποιες είναι οι αρνητικές εξελίξεις συνδικαλιστικά, όπως λέτε εσείς, που είχατε τον τελευταίο χρόνο? Συνδικαλιστικά νομίζω δεν έχουμε. Η ομοσπονδία μας. Με κάποιες αποφάσεις για διαδοτήσεις που αυξάνονται στην περιοχή. Όχι, όλα αυτά είχαμε. Οι αδειοδοτήσεις είναι πλέον. Είναι ισχύει ο νόμος του Βορύδη. Είναι βάση των μόνιμων κατοίκων, των διανυκτερεύσεων. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό θα, όταν τελειώσει και η χρονιά φέτος, θα μπουν στη σειρά και θα δουν αν πρέπει να δοθούν ή όχι. Είναι ξεκάθαρο. Κατά την εκτίμησή σας, πρέπει να δοθούν? Χωράνε και άλλα ταξί στην περιοχή μας με το φόρο κύκλου εργασιών που έχουν τα ταξί? Καθώς με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο και τους επισκέπτες που έχει το νησί. Είμαστε στο όριο. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή, πόσες άδειες ακόμα θα προβλέπω ότι μπορούν να λειτουργήσουν? Δεν το ξέρω. Αυτό για μας δεν πρέπει να δοθεί καμία. Γιατί το χειμώνα 7 μήνες καθόμαστε. Όλοι βλέπουν τους 3 μήνες. 2 μήνες, 1 μήνα θα βγουν από το αεροδρόμιο, θα δουν να περιμένουν 20 άνθρωποι. Αυτοί οι 20 άνθρωποι σε 10 λεπτά έχουν φύγει. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι κρίνουν από τη στιγμή. Όπως παράδειγμα λένε τα αλληλοτριβία είναι γεμάτα, χαμός και δουλεύουν 1 μήνα οι άνθρωποι για όλο τον χρόνο. Κάτι παρόμοιο είναι όλες οι δουλειές. Είμαστε εποχιακό επάγγελμα. Και γι' αυτό έχει βγει και ο νόμος βάσει των πληθυσμιακών και κριτηρίων και των διανυκτερεύσεων, ούτως ώστε να υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος. Γιατί ο καθένας κατά το δοκούν αποφάσισε. Μάλιστα τώρα, επειδή
πρέπει να ανταποκριθείτε σε ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, όπως όλοι άλλωστε στην περιοχή μας, έτσι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Σημαίνει ότι για να ανταπεξέλθετε, χωρίς να προσθεθούν νέες άδειες, να αναβαθμίσετε τον στόλο σας για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες, που έτσι κι αλλιώς πέρυσι, λόγω και της κίνησης, έδειξαν τι ακριβώς έχετε ανάγκες. Ο στόλος αναβαθμίζεται. Καινούργια αυτοκίνητα συνεχώς, αφού επιτρέπονται τα μεταχειρισμένα διετίας, τριετίας, γιατί μπορεί να βλέπουν καινούργια αυτοκίνητα, αλλά δεν πάνε να πει ότι είναι και πανάκριβα αυτοκίνητα. Έτσι είναι από το εξωτερικό συνήθως έρχονται μεταχειρισμένα, τα οποία αναβαθμίζεται ο στόλος και προχωράμε. Έτσι από εκεί και πέρα. Αυτά τα μάτια που δεν μπορεί να καλύψει, τα καλύπτει η εταιρεία με τα μίνιμπας και. Η εταιρεία σας δηλαδή. Εκτός από αυτά τα θέματα στην Γενική Συνέλευση, ποια άλλα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αιχμής για την... Το σημερινό κομμάτι είναι αυτά. Δεν είναι κάτι. Απλά θα μιλήσουμε για το νομοσχέδιο, τι προβλέπει ο καινούργιος νόμος, αυτά οι προτάσεις που υπάρχουν και περιμένουμε και τον κόσμο από κάτω, αν θέσει κάποιο θέμα το οποίο πρέπει να επιληφθούμε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις διδάξεις του νέου νόμου που πάει να περάσει? Το καινούργιο νόμο που πάει να περάσει αυτή τη στιγμή συμφωνούμε. Και στην Ομοσπονδία που πήγαμε και ήταν εκεί και ο υπουργός και μιλήσανε, όπως προτίθεται να μπει το νομοσχέδιο, συμφωνούμε.